όπως το να καταλάβω πώς να επιλέξω τις πέτρες μου για να τις κόψω. Δηλαδή, πατώντας εδώ, βλέπουμε ότι αυτή η πέτρα έχει ύψος 36 εκατοστά. Καλημέρα. Θα σας δείξω τι έκανα για το σχεδιασμό του Aquascape μου. Αφού προσπάθησα να τα ζωγραφίσω σε μιλιμετρέ χαρτί, και αφού δοκίμασα και άσπρο χαρτί, δοκίμασα να το φτιάξω και σε 3D χαρτί με κόλλες και με τόνο και με τάλο. Όλα αυτά δεν ήταν αρκετά καλά. Μετά έψαξα στο ίντερνετ για 3D απεικονίσεις και βρήκα ένα πάρα πολύ ωραίο προγραμματάκι που μου έβγαλε αυτά τα αποτελέσματα. Ήταν σχετικά απλό, δηλαδή, εφόσον ήξερα περίπου τι θα φτιάξω, μου πήρε γύρω στη μισή ώρα για να το φτιάξω. Και να μάθω για πρώτη φορά να το χρησιμοποιώ. Το όνομα, το πρόγραμμα ονομάζεται Thinkercad και είναι ολόκληρο online. Δεν χρειάζεται να κατεβάσεις κάτι. Οπότε πηγαίνοντας στο Thinkercad φτιάχνεις ένα λογαριασμό, τελείως δωρεάν είναι αυτά, και κάνεις ένα καινούριο design. Εντάξει. Εγώ αυτό που έκανα είναι αυτό εδώ και θα σας δείξω σε λιγάκι πώς ακριβώς το έκανα. Βασικά ήθελα να δω εάν τα ποδαράκια, που θα πάρουν πάρα πολύ δουλειά για να γίνουν, έχουν νόημα να τα κάνω. Ξέρω ότι αυτή η σπηλιά στο βάθος που έχω κανονίσει να γίνει και αυτά τα μικρά τα arches θα είχαν νόημα, αλλά δεν ήξερα αν θα είχε νόημα αυτό εδώ, δηλαδή το σύθρου το από κάτω. Και πιστεύω ότι έχει τελικά, οπότε θα το κάνω. Θα προσπαθήσω να το κάνω. Οπότε τι κάνουμε. Κάνουμε ένα καινούριο design. Ξέρουμε τις διαστάσεις του ενιτρίου μας. Εντάξει, τώρα, ένα εκατοστό πάνω, ένα εκατοστό κάτω, δεν έχει σημασία. Οπότε δεν ασχολούμαστε με τόσο πολύ λεπτομέρεια. Και τι κάνουμε τώρα. Παίρνουμε ένα box από εδώ. Και εγώ τώρα ξέρω ότι αυτό είναι 20 εκατοστά, ας το πούμε, εντάξει. Οπότε εγώ ξέρω ότι για να το φτιάξω αυτό χρειάζομαι, βλέπετε 180 που έγινε το πλάτος, που 180 είναι το δικό μου. Λοιπόν, εδώ πέρα γράφει το πλάτος και εδώ πέρα γράφει το βάθος. Οπότε, μετά από το 180 που το έχω κάνει σωστά, πιάνω από εδώ και σέρνω μέχρι να πάει 60. Τέλος, αυτό το ύψος, εδώ δεν θέλουμε να δείξουμε πόσο μεγάλο είναι το ενιδρύο, εδώ θέλουμε να κάνουμε δουλίτσα. Οπότε αυτό το κατεβάζω όσο το δυνατόν πιο κάτω μπορώ. Ναι. Εγώ αυτό που έκανα, επειδή θα βάλω άμμο στον πυθμένα μου, είναι το κατέβασα στα 3 εκατοστά που είναι η άμμος μου και πήγα στο χρώμα και πήγα σε ένα χρώμα άμμου, το οποίο το θέλω και πιο ανοιχτό χρώμα, γιατί παίρνω λευκή-λευκή άμμο. Οπότε πάει σε custom και μειώνω λιγάκι το χρώμα παραπάνω και δεν είναι τόσο θερμό. Τώρα, θέλουμε και τα 3 χάκια του. Ένα, το οποίο δεν είναι τόσο χοντρό βέβαια, να το κάνουμε να μοιάζει με γυαλί, και με το ζουμάρι με scroll και με πατώντας το δεξί κλικ, ωραία, το πιάνουμε αυτό και εμείς θέλουμε τώρα αυτό να το μεγαλώσουμε. Πώς θα μας παίρνει, ωραία, πάρα πολύ ωραία. Και τώρα θέλουμε το ύψος του να φτάσει. Εγώ αυτό που έκανα είναι έβαλα το ωφέλιμό μου. Δηλαδή όχι μέχρι που φτάνει το τζάμι, αλλά μέχρι που φτάνει το νερό. Εντάξει, εγώ έχω 52 ωφέλιμο. Εντάξει. Τώρα, επειδή αυτό με το απέναντι, το από εδώ, είναι το ίδιο, κάνω control copy paste και παίρνω αυτό, το σέρνω και το πάω καλύτερα εκεί πέρα. Κάνει ένα πολύ ελαφρύ snap to grips, αλλά δεν είναι. Εντάξει, τώρα. Και τέλος, την πλάτη. Να την πλάτη μας.
Τώρα, το θέμα το δικό μου με την πλάτη μου είναι ότι είναι μαύρη. Σε πολλά ενίδρια είναι μαύρη πλάτη. Οπότε χρωματίζουμε την πλάτη μαύρη. Μαύρη θα με δυσκολέψει οπτικά να το δουλέψω, δεν μου αρέσει πολύ το μαύρο, οπότε κάνω ένα σκούρο γκρι και το θυμάμαι ότι είναι μαύρο από πίσω. Εντάξει. Ωραία, τελειώσαμε με αυτό. Τώρα, εγώ τι έκανα. Επειδή είχα ποδαράκια, πήρα κύλινδρο. Και είδα ότι αυτό είναι λιγάκι μεγάλος για μένα, οπότε το μίκρινα λίγο. Εντάξει, σίγουρα είναι ψηλός. Και αυτό το μεταφέρουμε ανάλογα που θέλουμε να το βάλουμε, το σέρνουμε. Εντάξει. Εγώ τώρα και αυτό θα το αλλάξω χρώμα. Και θα το κάνω ένα μπεζάκι. Και μετά, επειδή ξέρω ότι θα χρειαστώ αρκετά τέτοια, θα πάρω. Καταρχήν το ξέρουμε, το κάνουμε το ύψος έτσι όπως το θέλουμε, σωστά. Έχω το θέλω γύρω στα 8 εκατοστά, το τσέκαρα και με το ύψος, τόσο θέλω, δεν θέλω παραπάνω. 5 εκατοστά δηλαδή πάνω από την άμμο να βγαίνει. Οπότε το κάνουμε copy και μετά μερικά αντίγραφα στα σημεία τα οποία σκέφτομαι ότι μπορεί να είναι αυτό. Εντάξει. Και τα παίρνω και τα μετακινώ. Τώρα, αυτό που σκεφτόμουν για το δικό μου το aquascape τώρα είναι ότι αν τα βάλω σε γραμμές, μπορεί να μην είναι πολύ ωραίο γιατί η συμμετρικότητα γενικότερα στο ενεδρίο δεν είναι πολύ ωραία. Αλλά όταν. Έλα, καμάρι μου. Αλλά όταν θα κοιτάζω από αυτή την πλευρά, θα βλέπω από τη μία πλευρά ως την άλλη πλευρά κενό, το οποίο είναι πολύ ωραίο. Το έχω δει σε πολλά ενεδρία αυτό, είναι πολύ όμορφο. Εντάξει, τελειώσαμε με αυτό. Μετά θέλουμε τις επιφάνειες από πάνω. Για τις επιφάνειες από πάνω υπάρχουν τα κουτιά, έτσι όπως τα δουλέψαμε, αλλά εγώ χρησιμοποίησα περισσότερο το paraboloid. Το paraboloid το βάζεις μέσα, το σηκώνεις στο ύψος που το θες, στα 8 εκατοστά, ώστε να πηγαίνει πάνω από αυτά. Εντάξει. Και μετά του χαμηλώνεις το ύψος του και το μεγαλώνεις. Έτσι. Είναι λιγάκι space το όλο το πράγμα. Εγώ το κάνω και αυτό, γιατί μας ενδιαφέρει μόνο αυτό που φαίνεται το τέτοιο. Εντάξει, οπότε, και φυσικά αλλάζεις το χρώμα με τον ίδιο τρόπο, με τον ίδιο τρόπο μπορείς να φτιάξεις βουνά, έτσι όπως έφτιαξα και εγώ στο δικό μου. Και οτιδήποτε άλλο θέλεις να κάνεις. Μετά υπάρχει και ένα το οποίο εγώ θέλω να κάνω εδώ μια κανόνιστη περιοχή. Εδώ πέρα την δείχνει σαν preview και εδώ πέρα μπορεί να ζωγραφίσει. Οπότε κάνεις ένα δοκιμαστικό και στο δείχνει πάνω που πέφτει. Οπότε δεν το θέλεις εδώ. Το κάνεις πιο επάνω. Εδώ. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Οπότε εγώ θέλω να κάνω. Όχι, θέλω πιο χαμηλά. Εντάξει, και πατάμε done και στο βάζει εδώ πέρα. Του αλλάζει χρώμα. Εγώ θα κάνω copy-paste το χρώμα από εδώ και στα υπόλοιπα. Και το. Εγώ τώρα δεν το θέλω τόσο χοντρό, το θέλω πιο λεπτό και το θέλω πιο ψηλά. Οπότε το σηκώνω πιο ψηλά όλο να είναι 8 εκατοστά. Εντάξει. Και το θέλω πιο κοντό αυτό, γύρω στα 5 εκατοστά, κάτι τέτοιο. Οπότε να είναι ένα plate. Το βλέπουμε. Εντάξει. Οπότε εδώ στο πλάι θα βάλουμε. Και το τραβάμε αυτό άκρη για να ενωθεί με το μεγάλο όγκο. Το τραβάμε και αυτό λιγάκι πιο μπροστά, αυτό λίγο πιο στο πλάι. Τέλος πάντων, παίζουμε λιγάκι, ούτως ώστε να μας αρέσει το σχήμα. Εντάξει. Τώρα, αυτό
Θέλει πιο μακρύ για μένα, κατά την άποψή μου. Επίσης θέλει λίγο, κάπως έτσι να πάει. Αλλά αυτό τώρα είναι λεπτομέρεια, ανάλογα με το δικό σας aquascape, μπορείτε να κάνετε κάτι διαφορετικό. Εγώ φυσικά θα έβαζα και μια υποστήριξη από εδώ κάτω. Αυτός είναι ο τρόπος βασικά. Εγώ τον βρήκα πάρα πολύ ευχάριστο με τα αποτελέσματα που είχα. Και αυτό ήταν το αποτέλεσμα το δικό μου. Εντάξει. Τώρα, αυτός ο όγκος εδώ είναι λιγάκι μεγάλος, θα τον μικρύνω στην πράξη. Εδώ πέρα είναι λιγάκι δύσκολο να κάθομαι να ασχολούμαι με το 3D. Αλλά ξέρω περίπου τι γίνεται. Και αυτό που κερδίζω, ξέρετε εδώ πέρα τι γίνεται, είναι όταν ψάχνω στα αγκονάρια μου που έχω στο μπαλκόνι κάτι για να βάλω εδώ, πατώντας αυτό και κάνοντας mouse over εδώ πέρα, βλέπω ότι για να το κάνω τόσο θέλει 42 εκατοστά. Εάν έχω αγκονάρι έξω στα 35, το κατεβάζω 35 και βλέπω πώς θα ήτανε. Και αν μου αρέσει με ένα τέτοιο όγκο εκεί, εμένα δεν μου είναι και τόσο άσχημο, οπότε μπορεί και να χρησιμοποιήσω το μικρότερο αγκονάρι γι' αυτό ή να χρησιμοποιήσω το μικρότερο και μετά αργότερα, άμα δω ότι δεν μου κάνει, να κολλήσω από πάνω του κάτι έξτρα. Αυτός είναι ο τρόπος που έκανα εγώ το 3D σχέδιό μου. Σας τον προτείνω. Είναι εύκολος. Πολύ εύκολα, πολύ γρήγορα μπορείτε να τελειώσετε. Για την άμμο χρησιμοποίησα το custom το χρώμα του, αυτό εδώ. Μου φαίνεται. Φοφοφο AE3. Και για τα... πώς τα λένε, για τα από πάνω και τα έκανα διαφορετικό χρώμα για να φαίνεται ότι είναι άλλο πράγμα. Χρησιμοποιούσα το FU5E8CB. Τώρα, πάω. Okay. Γράψτε μου από κάτω αν θέλετε να δούμε κάτι άλλο. Αυτά από εμένα για σήμερα. Είμαι ο Λάμπρος Τραβελάκης. Εκτός από ρίφερ είμαι life coach και εκπαιδευτής ρεφλεξολόγων. Αυτά. Γεια σας. Λοιπόν, ξέχασα να σας δείξω πώς τράβηξα αυτές τις φωτογραφίες από το συστηματάκι αυτό. Λοιπόν, διάλεξα το από εδώ πάνω, το top view, και θα είδατε εδώ πάνω έχω ένα φτερό, το οποίο είναι ένα screen catcher. Με οποιοδήποτε τρόπο και να κάνεις screen catching, μπορείς να το κάνεις αυτό. Οπότε πατώντας το, εμένα μου λέει διάλεξε area και κάνω αυτό και το κάνω save. Και σώζει το screenshot. Μετά πήγα μπροστά από γωνία και έκανα το ίδιο, από το πλάι και έκανα το ίδιο. Πατώντας τη ροδέλα του ποντικού, κάνετε αυτή την κίνηση με το ποντίκι. Πατώντας το δεξί κλικ του ποντικού, κάνετε αυτή την κίνηση. Και πατώντας το αριστερό κλικ, επιλέγετε αυτό που θέλετε να επιλέξετε. Ή επιλέγετε πολλά πράγματα μαζί. Αυτά από μένα. Τώρα όντως τελειώνει το βίντεο. Από κάτω μπορείτε να ρωτήσετε, ξέρετε τώρα. Και αν έχετε δει και κάνα βιντεάκι που να βοηθάει με Aquascape, έχω δει διάφορα με πώς χρησιμοποιούν κόλλες, τα έχω σε ένα DUI playlist στο κανάλι. Αν θέλετε δείτε τα, αν έχετε και κάτι ακόμα έξυπνο, πώς θα έρθει το από κάτω να το βάλω και αυτό στο playlist. Ευχαριστώ πολύ. Ναι! Like and subscribe.